Μετά από μια πολύωρη διαδικασία και παρουσία ειδικών, εκριζώθηκε το δέντρο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας που καταπλάκωσε τον άτυχο Παναγιώτη Μητρέλο, κόβοντας το νήμα της ζωής του. Οι ειδικοί έλαβαν δείγματα από τις ρίζες του δέντρου. Ωστόσο, ήδη από την πρώτη εικόνα είναι εμφανές ότι ο κορμός είναι κούφιος, καθώς υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στο εσωτερικό του και ότι οι ρίζες είναι σάπιες. Τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην ασύλληπτη τραγωδία ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. Θα σκάψουμε σε βάθος προκειμένου να φανεί εάν υπήρχε κάποιος που επενήργησε και προκάλεσε κάποια ζημιά στο ριζικό σύστημα, αν υπήρχε κάποια διαρροή, αν υπήρχε κάποιος λόγος που προκάλεσε αυτό το θέμα. Η διαρροή δεν γίνεται μόνο από τη DIA. Μπορεί να υπάρχει και κάποια σωλήνα και από κάποιο άλλο δίκτυο. Πρέπει να τα δούμε στη συνέχεια. Ότι η DIA περνάει δεξιά και αριστερά, κάποια δίκτυα περνάει. Φαίνονται τους άλλους και τα ρολόγια. Εκτελείται αυτοψία στο χώρο, να δούμε κάτω ποιες συνθήκες το δέντρο έπεσε με αποτέλεσμα το θανατηφόρο ατύχημα του ατόμου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, επιβεβαιώνονται απόλυτα οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Νέα Κρήτη και της Κρήτη TV, καθώς διαπιστώνεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι από τη μία πλευρά υπήρχαν κομμένες ρίζες και από την άλλη πλευρά υπήρχε ένα χτύπημα που οδήγησε στη συνέχεια στη σύψη. Ένα συγγνώμη των αρμοδίων φαίνεται ότι δεν είναι πια αρκετό από την πλευρά της οικογένειας, καθώς χάθηκε για πάντα μια ανθρώπινη ζωή. Η συγγνώμη πρέπει να υποδηλωθεί όχι μόνο προφορικά αλλά και έμπρακτα. Πιστεύω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα, ώστε έμπρακτα, που αυτό ενδιαφέρει κυρίως την οικογένεια, να δηλώσουν συγγνώμη και να το πούν όπως ακριβώς πρέπει. Έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία, η οποία διήρκησε περίπου 5 ώρες, εκριζώθηκε το φωνικό δέντρο. Τη διαδικασία παρακολούθησε συγκινησιακά φορτισμένος ο γιος του θύματος. Για τη διαδικασία εκρίζωσης του κορμού έκλεισε το πρωί τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ενώ παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο προϊστάμενος του Τμήματος Πρασίνου, εκπρόσωπος του Δασαρχείου, που δεν θέλησαν να προχωρήσουν σε δηλώσεις, καθώς και πραγματογνώμονες. Είναι κατόπιν της διαταγής του εισαγγελέα να γίνει εξκαφή για να διερευνηθεί το ριζικό σύστημα του δέντρου για την ύπαρξη τυχόν παθογένειας που προκάλεσε το συγκεκριμένο ατύχημα. Ενδεικτικό είναι ότι και σε άλλα σημεία της Λεωφόρου Δημοκρατίας υπάρχουν δέντρα που προκαλούν ανασφάλεια. Με ενδιαφέρον παρακολούθησαν τη σημερινή διαδικασία οι πολίτες, οι οποίοι ζήτησαν να διασφαλιστεί ότι κανένα δέντρο και καμία πινακίδα ή σηματοδότης δεν θα αποτελέσει την επόμενη αιτία του κακού. Δεν υπάρχει μέρημνα. Εδώ τα φανάρια, οι στήλοι κρέμονται 30 χρόνια χωρίς καμία συντήρηση, απολύτως καμία συντήρηση. Είμαστε μια σεισμογενής πόλη. Οι ειδικοί θα διερευνήσουν το ριζικό σύστημα του δέντρου για να καταλήξουν στη σύνταξη πορίσματος, ενώ η οικογένεια περιμένει απαντήσεις στα αναπάντητα ερωτήματα που τη βασανίζουν και απόδοση ευθυνών.